Ακριβώς. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τα προγράμματα που υπάρχουν και έρχονται το επόμενο διάστημα. Αλλά κυρία Καραμεσίνη, πριν ξεκινήσουμε για τα προγράμματα, αυτό που έχει ανησυχήσει τον κόσμο και κυρίως τους ανέργους είναι τι γίνεται σχετικά με το επίδομα ανεργίας και αν τελικά κόβεται στο ενδεχόμενο περιστασιακής εργασίας. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα απασχοληθεί σε ένα τουριστικό κατάλημα για 10-20 μέρες ή στα συσκευαστήρια που υπάρχει η εποχική εργασία, χάνει το επίδομα ανεργίας? Όχι, φυσικά. Και βγάλαμε και δελτίο τύπου επ' αυτού, διότι υπήρξε κάποια ανακοίνωση από την πλευρά τηλεοπτικού μέσου και διαδόθηκε σε υπόλοιπα μέσα, ότι χάνεται αυτό το επίδομα. Δεν χάνεται το επίδομα. Όταν υπάρχει περιστασιακή εργασία, αναστέλλεται η καταβολή του και επανέρχεται η καταβολή αφού ολοκληρωθεί περιστασιακή εργασία με αίτημα του επιδοτούμενου ανέργου και συμπληρώνεται το εναπομείναν διάστημα. Στο παλαιότερο καθεστώς συμψηφιζόταν το επίδομα με την αμοιβή της εργασίας. Με τον τελευταίο νόμο του 2017 δεν συμψηφίζεται. Δηλαδή λαμβάνουν κανονικά την αμοιβή εργασίας και δεν αφαιρείται η αμοιβή της εργασίας από το εναπομείναν επίδομα μετά την ολοκλήρωση της περιστασιακής απασχόλησης. Επίσης με τον τελευταίο νόμο του 2017 για την περιστασιακή απασχόληση των εγγεγραμμένων ανέργων, επιδοτούμενων και μη, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι να κάνουν 70 ημέρες εργασίας εντός ενός δεκαμήνου, χωρίς να μηδενίζεται ο σωρευμένος χρόνος ανεργίας που είχαν πριν ξεκινήσουν την περιστασιακή εργασία. Να το καταλάβω αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Γιατί 70 μέρες είναι 2 μήνες περίπου και. Ναι, όλη η τουριστική περίοδο σχεδόν. Έτσι. Αυτό λοιπόν τι δεν χάνουν? Δεν χάνουν αυτό το χρόνο ανεργίας που είχαν σωρεύσει πριν ξεκινήσουν την περιστασιακή εργασία τους. Που σημαίνει ότι αν τελειώσει η περιστασιακή εργασία, όσο χρόνο είχαν, πες ότι είχαν 8 μήνες ανεργίας, συνεχίζουν από τους 8 μήνες και σωρεύουν διάρκεια ανεργίας που τους δίνει δικαίωμα να συμμετέχουν σε προγράμματα μακροχρονίας ανέργων. Και δεν αφαιρούνται αυτές οι 70 μέρες απασχόλησης. Κάποιο άλλο προγράμμα συμμετοχής, κάποιο άλλο. Σε προγράμματα κλπ. Που, ναι, που αναφέρονται. Ας πούμε, στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, όπως ξέρετε, η διάρκεια της ανεργίας, αλλά και στα δικά μας προγράμματα, ναι, η διάρκεια ανεργίας έχει σημασία, διότι προτεραιότητα δίνεται σε αυτές τις ομάδες ανέργων και προτεραιότητα πρόσβαση στα προγράμματα και επιπλέον μοριοδότηση και επίδομα για τους μακροχρόνια ανέργους όταν υπάρχουν, συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις. Διαδικαστικά, κύριε Καραμεσίνη, πρέπει να κάνει όμως πάλι αίτηση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ, πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και φοβανός και πρέπει να κάνει αίτηση. Ναι. Διότι εμείς αυτόματα διακόπτουμε όταν πιάνει τη δουλειά, αυτόματα διακόπτουμε την επιδότηση, δίνοντάς του και όσο επίδομα χρειάζεται από την τελευταία στιγμή που το πήρε μέχρι εκείνη τη στιγμή που ξεκινάει τη δουλειά. Και πρέπει να, με αίτησή του να ζητήσει να συνεχίσει μάλλον η επιδότησή του μόλις διακόπησε την περιστασιακή εργασία. Έχουμε παρατηρήσει όμως το τελευταίο διάστημα, κυρία Καραμεσίνη, ότι έχει μειωθεί η ψαλίδα ανάμεσα στη στατιστική ανεργία και στην ανεργία την οποία καταγράφει ο ΑΕΔ. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Συμβαίνει διότι υπάρχει. Και αυτό σημαίνει αύξηση, τουλάχιστον σε αριθμό. Συμβαίνει για 2 ή 3 λόγους. Γιατί γράφονται πια? Γράφονται διότι έχει σημασία η διάρκεια της ανεργίας για τη συμμετοχή στα προγράμματα. Δηλαδή τα περισσότερα προγράμματα στοχεύουν στους μακροχρόνια ανέργους, όπως είπα πριν. Άρα κάποιος άνεργος που έλεγε ότι εγώ ένα ΟΑΔ, γιατί να γραφτώ στον ΟΑΔ, δεν έχω καμία πιθανότητα. Τώρα μέσα από τη σόρευση της διάρκειας ανεργίας ένας πραγματικά άνεργος μπορεί να έχει πρόσβαση σε προγράμματα απασχόλησης. Επίσης, είναι και βασική προϋπόθεση σε όλα τα προγράμματα. Αν δεν είναι εγγεγραμμένος άνεργος, δεν μπορεί να συμμετέχει σε κανένα πρόγραμμα. Ακριβώς. Και εκδώσατε και μια σχετική ανακοίνωση. Όχι σε κανένα πρόγραμμα. Εντάξει, για τους ανέργους άνω των 50 ετών έχουμε ένα ανοιχτό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Όλοι οι άνεργοι μπορούν να συμμετέχουν. Η προϋπόθεση είναι τρίμηνη διάρκεια ανεργίας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε
μια στα έγραφε. Προγράμματα τώρα που τρέχουν, που έχουν να κάνουν με την απασχόληση για άτομα άνω των 50, όπως επίσης και για την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. Εκεί που βρισκόμαστε. Έχουμε ομαλή ροή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε γύρω στις 2.000 ανέργους που έχουν μετατρέψει το επίδομα ανεργίας σε επιχορήγηση της επιχείρησης. Και στην περίπτωση των μακροχρονίων ανέργων έχουμε περίπου 2.000 στους 10.000 θέσεις. Είναι ομαλή κατά τη γνώμη μας η ροή. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε προηγούμενα προγράμματα ίδιου χαρακτήρα δεν είχαμε καμία σχεδόν απορρόφηση μέσα στην μεταξύ του 2010 και του 2015 περίπου. Αυτά είναι τα νούμερα. Και συνέχεια γίνονται αυτές οι εντάξεις. Αλλά πρέπει να τα διαφημίζουμε και είναι ευκαιρία δηλαδή μέσα από την δική σας εκπομπή να συνεχίζουμε να λέμε ότι μερικά προγράμματα δεν κλείνουν. Δεν έχουν προθεσμία. Δεν έχουν προθεσμία, δεν ανοίγουν και κλείνουν, αλλά μπορεί κάποια επιχείρηση και κάποιος άνεργος να κάνει χρήση τους όταν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν είτε επιχειρήσεις είτε άνεργοι στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Τώρα. Έχουμε λοιπόν τα δύο ανοιχτά προγράμματα και έχουμε και μια σειρά από. Κονδύλια πρόγραμματα. Για αυτά υπάρχουν. Ναι, και επίσης έχουμε πει στα μπορεί ανοιχτά. Να είναι ανοιχτά, αλλά ναι. Αν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια. Έχουμε πει ότι στα ανοιχτά αυτά προγράμματα, επειδή είναι ευαίσθητες οι κατηγορίες των ανέργων άνω των 50, αν ο προϋπολογισμός εξαντληθεί και οι θέσεις εξαντληθούν, θα προσθέσουμε χρήματα μάλιστα. Ώστε να παραμείνουν μονίμως ανοιχτά αυτά τα προγράμματα. Και τώρα αυτά που περιμένουμε και μάλιστα το αμέσως επόμενο μήνα περίπου 20.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από προγράμματα. Ναι, ακριβώς. Έχουμε βάλει μπροστά για 7 προγράμματα από τώρα μέχρι τα μέσα ή τέλη Ιουλίου. Μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε 2 προγράμματα. Θα έχουμε το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για 17 δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας. 3.500 άτομα. Έχουμε ένα πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που αφορά νέους 25-29 ετών, αυτούς που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, δηλαδή πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις στο αντικείμενο σπουδών τους. Μιλάμε για 1.100 θέσεις εργασίας. Έχουμε το συμπληρωματικό πρόγραμμα για τον κλάδο της υγείας. Έχουμε περίπου 1.100 θέσεις συμπληρωματικές για 12 μήνες. Είναι γνωστό ότι στελεχώνουν όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας. Μιλάμε για ένα επιπλέον πρόγραμμα για τα κέντρα υποδοχής των προσφύγων, 1.900 περίπου θέσεις εργασίας για πρόσληψη στις ειδικότητες αυτές που έχουν ανάγκη τα κέντρα υποδοχής. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα πρόγραμμα για νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για ανέργους 18-24 ετών. Μιλάμε για αυτούς που ολοκλήρωσαν πάλι το πρόγραμμα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που τους απασχολούν ή τους ασκούν σε αντικείμενα τα οποία έχουν απόλυτη σχέση και συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών τους. Στη συνέχεια έχουμε ένα πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης για ανέργους 55 ετών και άνω. Και έχουμε και ένα πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. 2.000 άτομα με αναπηρία που ανήκουν σε άλλες ομάδες όπως αυτοί που είναι απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες ή από φυλακιστέντες ή κακοποιημένες γυναίκες, θύματα δηλαδή έμφυλης βίας, που συγκαταλέγονται στο πρόγραμμα μέσα αυτό και μπορούν Ιουλίο να φοβηθούν. Όλα αυτά είναι μέχρι, ναι, υπολογίζουμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου, αλλά μπορεί να μερικά από αυτά, επειδή είναι αρκετά και δεν θέλουμε να πέφτουν και το ένα πάνω στο άλλο, θα βγουν, νομίζω, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουμε ολοκληρώσει. Και το Σεπτέμβριο έρχονται άλλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.